Πάμε στη Ζάκυνθο. Από τις ειδήσεις που είναι γροθιά στο στομάχι, έχουμε το θάνατο, ένα τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός παιδιού 8 χρονών σε τροχαίο δυστύχημα στο δρόμο του ΚΤΕΛ της Ζάκυνθου. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που είναι στο σημείο, να δούμε. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε ακούμε Γιώργο. Βρισκόμαστε στο σημείο που σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 2 περίπου, γράφτηκε μια μεγάλη τραγωδία εδώ στη Ζάκυνθο. Θρηνεί όλη η Ζάκυνθο σήμερα το χαμό ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Όπως είπες και εσύ, κοντά στο ΚΤΕΛ, είναι ένας περιφερειακός δρόμος στην περιοχή Καμηνίων της Ζάκυνθου, της πόλης Ζάκυνθου, όπου ανάμεσα, το συμβάν έγινε ανάμεσα στο νέο ΚΤΕΛ με το παλιό νοσοκομείο. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή. Εκεί λοιπόν ο πατέρας του άτυχου παιδιού βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, προσπαθούσε, είχε μια ζημιά στην μπαταρία και προσπαθούσε να φτιάξει το αυτοκίνητό του. Το παιδί του ήταν μαζί και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γιατί δεν υπήρχε αυτό της μάρτυρας εκείνη τη στιγμή, ένας οδηγός διερχόμενος με την μοτοσυκλέτα του το χτύπησε το παιδί θανάσιμα, όπως είπαν στο νοσοκομείο. Όταν έφτασε εκεί δεν μπορούσαν οι γιατροί να κάνουν τίποτα περισσότερο. Εμείς βέβαια, Τάσο, δεν είμαστε ούτε πραγματογνώμονες ούτε δικαστές. Έχει αναλάβει το τμήμα τροχείας Ζακύνθου για να βρει τα ακριβής αίτια του δυστυχήματος αυτού. Δυστυχώς όμως έφυγε ένα νέο παιδί από την ζωή και θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω μαζί μου τον θείο του μικρού παιδιού, τον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ελάτε μαζί μου. Γιατί Γιώργο, εκτός από αυτή την τραγωδία, βιώνουμε και άλλη μια τραγωδία. Έτσι, αυτό άνθρωποι ήθελα να πω. Δυσκολεύονται να μεταφέρουν το παιδί στην Αλβανία για να το θάψουν, έτσι. Μια παιδιά, τραγωδία. Ναι, ακριβώς, οι συγγενείς, κύριε Νίκο, δεν μπορείτε να πάτε τη σωρό του παιδιού στην Αλβανία για να το θάψετε. Υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και θα θέλατε να κάνετε μια έκκληση στον κόσμο. Ναι, βεβαίως. Σε αυτή τη στιγμή η οικογένεια του παιδιού είναι σε... Δεν έχουν τα δυνατότητα. Δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ναι. Και θέλουμε από όλους όποιος μπορεί να μας βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Για να μπορούμε... Και να μπορεί η οικογένεια για να πάει το παιδί εκεί που θέλουν να του. Όπως είπες και εσύ, Τάσο, υπάρχουν δύο τραγωδίες. Υπάρχει η τραγωδία ότι χάθηκε ένα νέο παιδί και χάθηκε από την οικογένεια του κυρίου Νίκο, που είναι ο θείος του παιδιού. Αλλά υπάρχει και αυτή η τραγωδία όπου δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα. Οι άνθρωποι, ο πατέρας του παιδιού είναι οικοδόμος, η μητέρα δουλεύει εποχιακά σε τουριστικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό και θα θέλανε αυτή τη βοήθεια. Ναι. Όποιος θέλει. Τα τηλέφωνα τα έχουμε εμείς, ναι, θα τα πούμε τώρα. Ναι, εντάξει, ό,τι είναι, όποιος μπορεί να μας βοηθάει για αυτή τη θέμα. Αυτό το παιδάκι, το 8χρονο Γιώργο, πήγαινε σχολείο. Τι τάξη πήγαινε, πώς, δηλαδή... Σε ποια τάξη πήγαινε ο μικρός? Ήτανε νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο. Όχι, είναι 8 ετών. Πρέπει Δευτέρα Δημοτικού. Δευτέρα Δημοτικού πρέπει να πήγαινε, Τάσο, ναι. Ναι, ναι, τι τραγωδία και αυτή. Πραγματικά, είναι κάτι που είναι, όπως είπες και εσύ, γροθιά στο στομάχι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι όλη η σήμερα η Ζάκυνθος στριγνεί αυτό το νέο παιδί. Να κάνουμε μια έκκληση, Γιώργο, να πούμε ότι θα δώσουμε εμείς δύο τηλέφωνα, τα τηλέφωνα του Ιόνιαν. Τόσο στην Πάτρα όσο και στη Ζάκυνθο. Εκεί απόψε και αύριο το πρωί, με ένα τηλεφώνημα, όποιος θελήσει να βοηθήσει την οικογένεια να μεταφέρει τη σωρό του παιδιού στην Αλβανία. Δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, γιατί γνωρίζουμε ότι και τα έξοδα, Γιώργο, είναι μεγάλα. Μας ακούει και ο θείος τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο, να του δώσουμε εμείς τα τηλέφωνα που έχουμε της οικογένειας, έτσι ώστε να βοηθήσει οικονομικά να πάει το παιδί, να πάει σωρό του παιδιού. Και μέσα και από την εφημερίδα Ημέρα και το site της εφημερίδας, στο imerazande.gr, θα γίνει έκκληση σε όλο τον κόσμο της Ζακύνθου και όχι μόνο, και εκτός Ζακύνθου, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Εμείς, όπως είπες και εσύ, θα δώσουμε τα τηλέφωνα, κύριε Νίκο, του καναλιού, και αμέσως όταν θα μας παίρνουν τηλέφωνο θα ενημερώνουμε εσάς, θα δίνουμε μάλλον το δικό σας τηλέφωνο νόμι για ο κόσμος να μπορεί να βοηθήσει. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ και όποιος θέλει να μας βοηθάει. Σε ευχαριστούμε όλους. Θερμά συλληπιτήρια. Θερμά συλληπιτήρια από όλους. Ναι, Γιώργο, να πούμε ότι μόλις μου έστειλαν από οι συνάδελφοι και οι δικοί σου και οι δικοί μου από τη Ζάκυνθο ότι ο Σύλλογος των Διδασκόντων
του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Ζακίνθο, εκεί που πήγαινε το παιδί, συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό, εκφράζει τα συλληπιτήρια και θέλει να βοηθήσει και ο Σύλλογος των Διδασκόντων, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο 2610-622-080 που είναι το τηλέφωνο στην Πάτρα, των κεντρικών γραφείων στην Πάτρα του Ιόνιαν, και στη Ζάκυνθο το 2695-042-215 απόψε αλλά και αύριο το πρωί μπορούν να τηλεφωνούν εκεί οι τηλεθεατές του Ιόνιαν να βοηθήσουν, να τους δώσουμε τις κατευθύνσεις στα τηλέφωνα των συγγενών του θείου που είδαμε μόλις πριν και μιας ξαδέλφης, να στηρίξουν το παιδάκι. 2610-622-080 η Πάτρα και 2695-042-215 είναι η Ζάκυνθος. Λοιπόν, είδατε πραγματικά. Έχουμε και τα τηλέφωνα στην οθόνη, μπορείτε να τα δείτε. 2610-622-080, 2695-042-215. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για αυτό το ρεπορτάζ. Μας έχει συγκλονίσει από το μεσημέρι και μετά η είδηση αυτή, γιατί μιλάμε για ένα παιδί 8 χρονών. Και σε καλή και μακάρι τόσο να μην ξανακάνουμε τέτοιο ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Και να στηρίξει τώρα τη δεύτερη τραγωδία αυτή τους γονείς ο κόσμος. Να τους στηρίξουμε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Θα μείνουμε όμως στη Ζάκυνθο. Αναστάτωση επικρατεί με την έκρηξη κρουσμάτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, η οποία προβληματίζει τους γονείς. Είναι χαρακτηριστικό πως το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών σήμερα δεν πήγαν στα σχολεία τους. Πάμε στο ρεπορτάζ.